Κοίταξε, επειδή όταν μιλάμε για Βίλνιους, μιλάμε για ΝΑΤΟ. Για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, διότι διαβάζω τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες κάποιες αναλύσεις που μιλάνε για όλα τα άλλα εκτός από το ΝΑΤΟ. Εάν δεν με απατά η μνήμη μου, Ανδρέα, το ΝΑΤΟ μέχρι προχθές ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Και δεν το έχω πει εγώ, αλλά το έχει πει ο Μακρόν. Ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και η Τουρκία, τώρα λέμε και ιστορίες. Μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και το κουμάντο, το στρατιωτικό, επαναλαμβάνω, της Ευρώπης είναι η Γαλλία. Και πυρηνική δύναμη. Αλλά κυρίως και δύναμη η οποία έχει κατοχυρωμένες πατέντες και τεχνολογίες, όχι μόνο μέσω της Ντασό και τα περίφημα πλέον Ραφάλ και τα οποία δώσαμε αγώνα εδώ, αλλά μέσω της MBDA, η οποία είναι η παλιά ματρά. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Άρα, εγώ θα περίμενα το ΝΑΤΟ να μην συνεργάζεται με τον Κορλεόνε, όπως είπε και ο Γιάννος, επαναλαμβάνοντας τη φράση του Αγίου Μπομπ. Γιατί πρέπει να τον κάνουμε Άγιο αυτόν τον άνθρωπο. Διότι δεν κινείται στα σωστά πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας τώρα, ούτε είναι φιλέλληνας, όπως νομίζουν κάποιοι. Ο άνθρωπος τάσεται εδώ και δεκαετίες, τέσσερις δεκαετίες, με τη διεθνή νομιμότητα απαρέγκλητα. Και είναι τυχερή η διεθνής σκηνή που έχει ένα Μπομπ Μενέντες. Μέχρι να το σκάσουμε και αυτόν, όπως σκάσαμε και άλλους Μπομπ Μενέντες. Επειδή εγώ έχω προσωπική γνωριμία πριν πολλά χρόνια μαζί του, ξέρω ποιος είναι. Δεν χρειάζομαι εγώ τώρα τις φυλάδες να μου πούνε ότι ο Μπομπ Μενέντες είναι φιλέλληνας και να ξεχνάνε εν πάση περιπτώσει. Σας πρόλαβε η Χριστίνα Αγγελάκη πριν από λίγο που πλακωθήκαμε εδώ μέσα. Λοιπόν, συνεχίστε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ο Μπομπ Μενέντες από τους δημοκρατικούς. Εδώ μιλάμε για μια σύμπλευση. Δηλαδή πριν ο Ρούμπιο που είναι στους Ρεπουμπλικάνους, τα ίδια δεν έλεγε. Δηλαδή τι πάσαμε ξαφνικά. Ακριβώς. Το εγκεφαλικό νεκρός ΝΑΤΟ και έγινε ξαφνικά το επίκεντρο ξανά της. Εδώ πρέπει να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στον Πούτιν. Διότι είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος, ο οποίος αφαίρεσε την τεχνική υποστήριξη του όντως, συμφωνώ με αυτό, με τον Μακρόν, το εγκεφαλικά νεκρού ΝΑΤΟ, την έβγαλε από τεχνική υποστήριξη και το αναβίωσε. Και έδωσε ρόλο σε αυτόν, ο οποίος θα έπρεπε να τον είχαν διώξει τις προστές από τον ΝΑΤΟ και μιλάει για τον Στόλτεμπεργκ. Τα έχει αντικατασταθεί. Και θα έπρεπε το ίδιο το ΝΑΤΟ να έχει συζητήσει, όχι αυτά που βασίσανε τα καραγκιοζηλίκια στο Βίλνιους, που λένε θα κάνουμε μια μονάδα που θα συνεργαζόμαστε για την τρομοκρατία και θα συμμετέχει η Σουηδία, η Τουρκία. Ωραία, δηλαδή με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχουν διαβάσει κανένας από αυτούς μεγάλα άρθρα μεγάλων εφημερίδων που μιλάνε για την υποστήριξη στη διεθνή τρομοκρατία από την Τουρκία. Τι αρχίσα να τα λέω τώρα εδώ. Και να τρέχουμε αύριο όλοι μαζί. Έβγαινε εκείνος ο Τούρκος κάθε μέρα από το Ντουμπάι. Και έλεγε την πραγματικότητα. Θα έρθω τώρα, πρόσεξε, θα έρθω τώρα και θα πάρω τα κάρβουνα στα χέρια, θα τα βάλω στα χέρια αλλωνών. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ για να καταλάβω. Δεν βρέθηκε ένας Έλληνας διπλωμάτης να πει, κύριε Ερντογάν, με συγχωρείτε, όταν λέτε τρομοκρατία, τι εννοείτε, τη χρηματοδότηση της Χιζμπολάχ, του κόμματος του Θεού, την χρηματοδότηση του ΙΣΙΣ, του ΙΣΙΛ, ή μήπως εννοείτε τη χρηματοδότηση αυτόνομων πυρήνων, οι οποίοι ιδρούν και είναι οι παλιοί αποκεφαλιστές, αυτοί που έκοβαν κεφάλια. Τα ξεχνάτε αυτές τις εικόνες? Ναι. Τα ξεχνάμε. Και καταδεχόμαστε εμείς η διεθνής νομιμότητα, έτσι λέμε. Έτσι λένε, ότι είμαστε η διεθνής νομιμότητα και πάμε να επαναφέρουμε τον Πούτιν στην τάξη. Αυτό λένε τώρα. Ας εργαστόμαστε με αυτούς και να τους επιτρέπουμε να γίνονται πόλοι μεταφοράς και άσκησης παγκόσμιας γεωπολιτικής ισχύως. Ποιοι? Οι κατσικοκλέφτες. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή. Και γιατί, γιατί σου κάνει εντύπωση? Δηλαδή, όταν τα έκανε αυτά η Τουρκία, δεν είχε την υποστήριξη του ΝΑΤΟ? Όχι. Δεν ήξερε ότι το ΝΑΤΟ είναι πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις στη Μέση Ανατολή? Από την, την Αραβική Άνοιξη. Δεν την είχε. Και να σου πω γιατί δεν την είχε. Διότι με τον Α ή Β τρόπο, το ΝΑΤΟ βρέθηκε στο τέλος να βομβαρδίζει τους θύλακες των τρομοκρατών και να τους προστατεύει η Τουρκία.
Θα μου πεις αυτό μπορεί να προήλθε από καραμπόλα. Ναι, αλλά αυτό γινόταν. Τώρα τι συνέβη ξαφνικά, ρε Λεωνίδα. Στο τέλος, από τέλος. Εκεί, από εκεί που βομβαρδίσαμε τους θύλακες των τρομοκρατών, βαφτίζουμε τρομοκράτες τους άλλους, ανακάλυψε την τρομοκρατία ο Ερντογάν. Πού την ανακάλυψε την τρομοκρατία ο Ερντογάν? Εγώ δεν μένω σε αυτό. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε. Εδώ αναγκάστηκε η Σουηδία να πελάσει τους Κούρδους. Η Σουηδία εξευθυλίστηκε. Αυτό. Αυτό. Η Σουηδία εξευθυλίστηκε. Όταν δεν καταλαβαίνεις ότι ο Ερντογάν είναι ένας πόλος ο οποίος λειτουργεί στρατηγικά δύο δεκαετίες και πάνω, ως εξής, δημιουργεί προβλήματα που μόνο ο ίδιος μπορεί να τα λύσει. Και όταν ξαφνικά στριμώχτηκε... Σοφόντατο. Αυτό που είπε. Ναι. Αυτό που είπε είναι σοφόντατο. Τρέχουμε πίσω από την ουρά του Ερντογάν, δεν γίνω. Αντί για να τρέχει ο Ερντογάν πίσω από εμάς, τώρα που είναι στην πιο δύσκολη φάση της 20ετής πολιτικής του καριέρας ως άρχοντας, γιατί είναι και πιο πριν, ήταν και δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, μην ξεχνάμε. Τρέχουμε εμείς μέσα από τον Ερντογάν, στο Βίλνιους. Και όπως πολύ σωστά είπες εσύ, τον ξεπλύναμε και τον παραδώσαμε ξεπλυμένο από την κολυμβήθρα του Σιλουάν. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις, οι οποίες μπορεί να κόψαν λίγο τώρα το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και τον τουρισμό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αλλά και να συνεχιστούν φέτος το χειμώνα. Σε 1 με 2 χρόνια ο Ερντογάν θα ξαναέρθει πάλι εκεί ακριβώς που ήταν. Και τι θα πούμε τότε, ότι έφυγε ο Στολτεμπέργκ, αλλά θα έχουμε βρει έναν καινούριο γενικό γραμματέα στο ΝΑΤΟ, ο οποίος θα μας φτιάξει τα πράγματα. Τι πράγματα είναι αυτά? Η ένσταση δικιά μου και η κριτική δεν είναι σε όλους αυτούς. Η ένσταση δικιά μου και η κριτική είναι στο επιτελείο το διπλωματικό της χώρας μας. Εμείς έπρεπε να τα θέτουμε. Διότι ο Ερντογάν και γενικώς η κατάσταση αυτή στην Τουρκία δεν είναι ένα ελληνοκυπριακό πρόβλημα που πάρα μας το φορτώσουν. Και εμείς προσποιούμαστε ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε τα καλά παιδιά και ότι δεν κάνουμε κινήσεις και ότι δεν πρέπει να κάνουμε και στο τέλος της ημέρας δεν κάνουμε τίποτα για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί αυτό γίνεται τώρα, παιδιά. Δεν κάνουμε τίποτα για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που με την πολιτική του τα τελευταία 8-9 χρόνια έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλα τα κράτη με τα οποία συνορεύει, στα όμορα των ομόρων κρατών με τα οποία δεν συνορεύει, όπως το Ισραήλ, η Λιβύη, έχει βάσεις στο Κατάρ, στην Αφρική, έχει εξαγοράσει όλη την Αφρική, έχει κάνει ιστορίες στο Σαχέλ, πάει να κατακτήσει, ας πούμε, την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξωφρενών, εξωφρενικός. Και το Don Corleone που είπε ο Μπομπ Μενέντες είναι πολύ χαϊδευτικό, είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, από πού και ως πού η ελληνική διπλωματία δεν έχει ορθώσει αυτή τη στιγμή ανάστημα και να βγει όχι δίπλα στον Μπομπ Μενέντε, αλλά μπροστά και να ξεγυμνώσει και να αναδείξει τα μεγάλα τα προβλήματα, διότι να σας πω κάτι, ουδέποτε ήταν η Ελλάδα αυτή που δεν ήθελε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάνε τώρα να το μπερδέψουν. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και παλιότερα οι Άγγλοι δεν θέλαν την Τουρκία με τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ένα και μοναδικό λόγο. Ότι αν έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληθυσμιακά θα έχει τους περισσότερους βουλευτές από όλους και συνεπώς το μεγαλύτερο ειδικό βάρος μέσα στα όργανα που ψηφίζουν και παίρνουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν το θέλαν αυτό. Αλλά εμείς δεχόμασταν για χρόνια πολλά να το φορτωνόμαστε και αυτό. Πού είναι το λάθος λοιπόν της Ελλάδας? Το λάθος της Ελλάδας είναι ότι ενημερώνει τον κόσμο και δημιουργεί μια θολούρα ότι ο Ερντογάν είναι αυτό και θα κάνει και η Ελλάδα και ποια Ερντογάν. Τον Ερντογάν τον καίει τα τελευταία 10 χρόνια να μην δημιουργηθεί το κουρδικό. Και το πετυχαίνει μια χαρά. Πώς, όπως είπα πριν, δημιουργώντας προβλήματα από το πουθενά, τα οποία τα κλειδιά των λύσεων τα κατέχει αυτός, και βάζοντας όλους τους υπόλοιπους να τρέχουν πίσω από αυτά τα προβλήματα, να αδυνατούν να βρουν λύσεις και μια ωραία πρωία, μια μέρα των ημερών, εμφανίζεται αυτός και σας λέει: σας έχω τη λύση. Μα πώς να μην μας είναι, αφού αυτός το δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν 2 χρόνια πριν να πηγαίνει να βλέπει τον αρχισφαγέα του Αφγανιστάν, τον Χεκματιάρ, τον αρχιτρομοκράτη και να κάθεται στα πόδια του και εμείς καλά να συζητάμε? Τι να συζητήσουμε? Τι να συζητάει η Φιλανδία ή πώς θα λέει, η Σουηδία ή το ΝΑΤΟ ή τα λοιπά? Και πάω και στο τελευταίο. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιος πρέπει να τους τα πει στα μούτρα. Διότι ο κόσμος τους τα λέει στα μούτρα, αλλά κάνουν ότι δεν ακούνε. Ορισμένοι. Και μιλάω για όλα τα κόμματα. Δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση. Μιλάω για όλους και για όλους όσους κυβέρνησαν. Μηδενός εξαιρουμένο. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορεί να μου θυμίσει εμένα κάποιος έτσι, γιατί δεν καλοθυμάμαι.
η μεταφορά της στρατιάς που σου έλεγε ο Λιγερός σε σένα, Αντρέα μου, πίσω στα 80 χιλιόμετρα της πρώτης στρατιάς της Τουρκίας στη Μικρά Ασία και η αποστρατικοποίηση των νησιών, ποιανού σχέδιο ήταν? Πρώτη φορά τα ακούνε. Γιατί εγώ το άκουσα το 1997 από την κυβέρνηση Σιμίτη. Στους πρώτους κύκλους διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Σοφών Ελλάδας-Τουρκίας, που εμείς είχαμε ένα περιστέρι της ειρήνης και έναν ακαδημαϊκό από εδώ από το Απουθού Πρίτανη, και οι άλλοι απέναντι είχαν τον ακροδεξιό, τον καρά ακροδεξιό, τον γεράκι εκείνο, το παρολίγο θύμα της 17 Νοέμβρη, τον συγχωρεμένο τον Γενής Μπουλούκμπαση. Τότε ακουστήκαν αυτά τα πράγματα. Και τώρα με κάποιο τρόπο μαγικό επανέρχονται. Είτε ως, εν πάση περιπτώσει, σχέδια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, είτε επανέρχονται ως στις νέες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν όταν ο Καλίν ήταν ξεκίνησε επί Μητσοτάκη να διαπραγματεύεται με τη δικιά μας την επιτελική διπλωμάτιστα. Τώρα τα ακούσανε, θέλετε να σας τα πω όλα και να σας στείλω αυτή τη στιγμή πότε πρωτογράφηκαν αυτά και να δείτε ότι πρωτογράφηκαν το 1997 στον τύπο της τότε, στις ελληνικές εφημερίδες. Γιατί ξανάρχονται τώρα? Ξανάρχονται διότι είναι προφανέστατο ότι έχει αποφασιστεί κάτι, έχουν πέσει υπογραφές σε διπλωματικό επίπεδο, και ότι ανασταίνεται μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, αφού διένυσε το σχέδιο του East Med, που θα αναβάθμισε και θα πήγαινε την Ελλάδα 100 χρόνια μπροστά και την Κύπρο όμως, αφού διέλυσε το φόρουμ την συμμαχία και έκανε μέχρι και ανθρώπους που λάτρεψαν τη συμμαχία, που παλιά μας ήταν οι φίλοι με την Τουρκία, τώρα άλλαξε λίγο αυτό το θέμα, τον Νετανιάχου, να αποστρέφονται. Μετέτρεψε την Αίγυπτο από εχθρό και δεν θέλω να ακούω Τουρκία προχτές σε αναβίωση των διπλωματικών σχέσεων. Άλλαξε όλες τις σχέσεις. Πώς? Γιατί εμείς δεν θέλαμε την ενεργειακή αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου και συνεπώς την ενεργειακή επικράτηση της Ελλάδας και της Κύπρου σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Γιατί δεν το θέλαμε? Γιατί? Γιατί? Διότι δεν, αυτό που σου έχω πει 100 φορές, πρώτον δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να λειτουργούν με ένα τέτοιο όραμα. Το όραμά τους είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει πλάτη μας, οπότε με τα βραδιάτικα. Και γιατί κάποιοι έχουν κοινά σχέδια με την ελίτ της Τουρκίας. Κοινά, απαράλλακτα, όχι τώρα, το 1995. Αλλά τι σχέδια? Σχέδια τα οποία είναι εις βάρος της Ελλάδας. Αυτά τα σχέδια τα οποία συζητάμε και η συνεκμετάλλευση πρέπει να βγουν και να το παραδεχτούμε ότι δεν είναι συνεκμετάλλευση, αλλά είναι ρίξιμο της Ελλάδας. Διότι συνεκμετάλλευση, εγώ στο έχω πει υποτύπω πλάκας, αλλά το ψιλοεννοώ, και άμα θέλετε συνεκμετάλλευση, αρθούμε να συνεκμεταλλευτούμε το κοίτασμα της Τουρκίας στην περιοχή Σαγκάριο, στη Μαύρη Θάλασσα. Α, πάμε, εγώ δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα τέσσερις εταιρείες που αύριο θα πάνε να το συνεκμεταλλευτούν. Και μετά, ναι, θα συνεκμεταλλευτούμε και το Αιγαίο. Αλλά συνεκμετάλλευση μόνο των δικών μας κοιτασμάτων, μόνο των δικών μας πλουτοπαραγωγικών πηγών, μόνο των δικών μας θαλασσίων ζωνών που έγινε καινούργια μόδα τώρα. Συνεκμετάλλευση μόνο ό,τι ανήκει στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι συνεκμετάλλευση. Αυτό είναι ξεπούλημα. Έτσι να πρέπει να το λέμε. Να πούμε ότι ναι, συμφωνήσαμε στο ξεπούλημα. Και να μπει ο ελληνικός λαός σε μια διαδικασία να συζητήσει πάνω στο μεγαλύτερο ξεπούλημα που όμοιό του δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία καταγεγραμμένο. Πού ξανακούστηκε να έχει κοιτάσματα στην Κρήτη και στο Ιόνιο και να σου λέει ένα γείτονα που έχει καμία σχέση με το Ιόνιο, ότι άμα επεκτείνει τα μίλια σου και άμα τα εκμεταλλευτεί, εγώ θα σου την πέσω? Πού ξανακούστηκε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα οργανισμό ο οποίο τι κάνει? Κλείνει τα μάτια όταν η Τουρκία παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και υποχρεώνει την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και άλλα κράτη να δέχονται αυτή την παραβίαση τη νομιμότητα, γιατί πάνω απ' όλα we are NATO. Μπρε. Πότε είμαστε ΝΑΤΟ? Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή? Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο δεν είμαστε και την Κυριακή αργία? Και γιατί φτάσαμε στο σημείο μέχρι και ο Ζελένσκι, τον οποίο όλοι υποστηρίζουμε την Ουκρανία, γιατί δέχτηκε μια επίθεση από την. Εγώ είμαι κατά των εισβολών σε χώρες, το δηλώνω. Αλλά όταν βγαίνει ο Ζελένσκι όμως και κατηγορεί τους Έλληνες εφοπλιστές και λέει, κοιτάξτε, πρέπει να μπουν σε μαύρες λίστες αυτοί και αυτοί και αυτοί οι εφοπλιστές, διότι βοηθούν τη Ρωσία να πουλάει το πετρέλαιο και το φυσικό της αέριο.
ενώ δεν βοηθούν. Νόμιμα το κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα παρανομία. Το ίδιο πράγμα κάνουν και οι Ιάπωνες, οι εφοπλιστές. Αλλά ο Ζελένσκι δεν είπε τίποτα για τους Ιάπωνες εφοπλιστές, γιατί του ταχώνουν. Όπως ταχώνουν στην Τουρκία. Δεν είπε τίποτα για τους Νορβηγούς εφοπλιστές, γιατί του ταχώνουν. Όπου ταχώνουν και στην Τουρκία και έχουν πάρει το μέρος οι συμπατριώτες του Στόλτεμπεργκ, του Ερντογάν, σε ό,τι αφορά τις έρευνες και την ενεργειακή τους ανάπτυξη. Και το χειρότερο είναι ότι δέχεται ο Ζελένσκι να συνεργάζεται με την Τουρκία. Να του πουλάει η Τουρκία drones που ταυτόχρονα η Τουρκία αγοράζει S-400 και πολεμικό υλικό από τη Ρωσία και κουβαλάει τους Ρώσους τουρίστες κατά 600.000 το μήνα πάει, 641.000. Εκεί δεν είπε τίποτα. Και επίσης δεν είπε, και αυτό είναι το μεγάλο μου κατηγορό, να πει ότι ναι, εγώ είμαι σωστός. Και να προκαλέσει τη διεθνή στοργή της κοινότητας ότι ναι, θέλω ας πούμε... Να εκδιωχθούν όσοι επιχειρηματίες βοηθάνε την Τουρκία, αλλά πρώτο, την Ουκρανία, αλλά πρώτον θέλω να εκδιωχθεί η Rosatom και να μπει στις μαύρες λίστες, διότι προχθές, πριν δύο μήνες, έδωσε 20 δισεκατομμύρια, τα διακίνησε, ένας θεός ξέρει πώς τα διακίνησε, νομίζω ότι δεν τα πήγε με βαλίτσες κανένας Ρώσος στην Τουρκία που είμαι βλούτσα μουσουγλού, μέσα από τραπεζικά συστήματα SWIFT, μια χαρά γίνανε οι μεταβιβάσεις των χρημάτων. Τα πήγε και, και συνεχίστηκε το πρόγραμμα της Rosatom της κατασκευής του ακουγιού, του εργοστασίου στην επικίνδυνη πλάκα της σεισμογενή, το οποίο οι S-400 θα φυλάνε έναντι των επιθέσεων που ίσως δεχτεί. Γιατί αυτό είναι το όλο σκηνικό. Δεν άκουσα λοιπόν τον Ζελένσκι να θέλει να βάλει στη μαύρη λίστα τη Rosatom. Τσιμουδιά, βουγάδα, ξέπλυμα. Πώς θα πάμε εμείς που είμαστε οπαδοί της διεθνής νομιμότητας να αγκαλιάσουμε τον Ζελένσκι? Όταν βγαίνει ο Guardian και βάζει κατεβατά και γράφει μέσα ότι μεγάλη ποσότητα από τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν εκεί κατασπαταλούνται από διάφορους οι οποίοι τα τρώνε. Και μεγάλες ποσότητες οπλισμού φεύγουν ως λαθρέες πωλήσεις στην αγορά της τρομοκρατίας, στην αγορά των παράνομων στρατιωτικών μονάδων και αν πω και εγώ που αλλού. Λοιπόν, άσο, δεν θα προχωρήσω παραπάνω, αλλά αυτά έπρεπε να συζητηθούν στο ΝΑΤΟ. Αυτά έπρεπε να θέσει η ελληνική πλευρά. Δεν περιμένει πως θα θέσει η Γαλλία ή να περιμένει τα θέσει κανένας. Αυτά έπρεπε να πιάσουν από τον Γιακά, εκείνον που ξεροστάλιαζε όταν τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, που εξευτέλισε τη χώρα, την ιστορική αυτή χώρα για τη δημοκρατικότητά της, όταν στάθηκε δίπλα στον Ερντογάν και δεν τράπηκε. Αυτά έπρεπε να συζητάει το ΝΑΤΟ. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συζητήσει το ΝΑΤΟ, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε ποιο ήταν? Η αλλαγή επιτέλους του δόγματος της συμμαχίας. Αν μια χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει κατά τα πρότυπα και τις αρχές του ΝΑΤΟ, τότε με τα 3/4 της ψηφοφορίας των μελών να εκδιώκεται από τη συμμαχία. Και να παλάθεται. Αυτό περίμενε ο λαός της Δύσης από όλους. Και γι' αυτό εξέπεσε το ΝΑΤΟ από τα μάτια. Όχι μόνο των αριστερών ή των αναρχικών ή των οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να ακούσουν λέξη για τον ΝΑΤΟ, αλλά εξέπεσε και στα μάτια των ανθρώπων που το έβλεπαν με συμπάθεια ή το έβλεπαν πολύ θετικά. Και σταματώ εδώ, Αντρέα και Γιάννο, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή, ας πούμε, το θέμα καταντάει κοροϊδία. Yeah. Θυμάσαι καθόλου, επισημήτη, τι παραμύθι πουλούσαν ότι η Τουρκία προωθεί να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την, με την ονομασία Δημοκρατία της Νότιας Κύπρου? Θυμάσαι? Διότι εγώ έχω να σας στείλω όλη μου τη μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο του Ιδρύματος Καραμαλή, όπου η Βαρβιτσιώτη, εποχή Βαρβιτσιώτη, υπάρχει ακόμα στα ράφια του Ιδρύματος Καραμαλή, ότι αυτό ήταν μια μπούρδα και μισή, και ο μόνος ο οποίος κίνησε αυτή την ιστορία, την κατάπτυστη, ήταν η ελληνική πλευρά. Ούτε καν η Τουρκία δεν είχε μιλήσει ποτέ. Και ούτε έχει γίνει ποτέ λέξη, ούτε καν σε non-paper, για ένταξη της Κύπρου με τον τίτλο Δημοκρατία της Νότιας Κύπρου. Δικό μας ήταν, όπως δικό μας ήταν, Γιάννο. Okay, ωραία. Ναι. Πρόσεξε, δικό μας ήταν και όλο το παραμύθι ότι αν η Τουρκία, επί του αείμνου του Πτάσου Παπαδόπουλου, αν η Κύπρος επί Τάσου Παπαδόπουλου πάει και τρυπήσει και εξορίξει έστω ένα βαρέλι πετρέλαιο, η Τουρκία θα της επιτεθεί. Μια χαρά πήγε τότε η Noble Energy, μια χαρά άνοιξε, διευκρινίζω για πετρέλαιο μιλάω, μια χαρά άνοιξε τα φρεάτια, γεώτρησε, έβγαλε το βαρέλι το πετρέλαιο και δεν έπεσε ούτε μια τουφεκιά. Εντάξει. Εννοώ να το πούμε το όνομα αυτό, ο κύριος Συρίγος ήταν. Ορίστε. Ο κύριος Συρίγος.
Ναι, ναι. Ωραία, ήταν ο λαγός. Το επανόρθωσε. Τον έβρεκα ξεκλειδί. Αυτό λένε τα γεγονότα. Σωστό ή λάθος. Αυτό λένε τα γεγονότα. Ότι ήταν ο λαγός του ξεκλειδώματος τον F16. Όσο δε για αυτό που έχετε πει για το θέμα, για το θέμα του, του Τάσου του Παπαδόπουλου, όταν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ελλαδίτες ευρωβουλευτές ισχυρίζονταν ότι τους βάζαμε σε μπελάδες όταν οριοθετούσαμε την ΑΟΣ. Έτσι. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτό μας έλεγε. Η συντριπτική πλειοψηφία και ειδικώς από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας έλεγε. Ότι βάζαμε την Ελλάδα σε μπελάδες. Εγώ ξέρω τότε ότι ήταν, για παράδειγμα, λέω, του οικονομικού ταχυδρόμου ο Γιάννης ο Μαρίνος που ήταν στη Νέα Δημοκρατία που έκανε αντίθετο αγώνα από αυτά που λέμε. Για να μην τους, πώς το λέγαμε, μην τους βαλιάζουμε όλες. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πρέπει αναφέρομαι, να λαμβάνουν. Αναφέρομαι μετά το 2004. Α, εντάξει. Αναφέρομαι μετά το 2004. Έτσι. Άρα, αν δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συμβαίνει αυτή τη στιγμή ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτική στην οποία τι πράττουμε. Γινόμαστε συνεργοί στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί το λέω. Ανοίξτε το χάρτη ή κάντε στο μυαλό σας εικόνα το χάρτη. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ο τουρκικός στόλος δεν μπορεί να βγει στο Αιγαίο παρά μόνο στη λογική της αυλαβούς διέλευσης, η κατόπιν άδεια. Άρα σημαίνει ότι απριόρι... Αλλά αυτό, το λέει, αλλά αυτό συμβαίνει και στο ρωσικό στόλο. Δεν μπορεί να βγει στο Αιγαίο. Παρά μόνο με άδεια αυλαβούς διέλευσης. Και πω το κακό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλο το Αιγαίο. Συμβαίνει μόνο σε μία ζώνη στις Κυκλάδες. Που τα νησιά είναι κοντά. Ναι. Και οι ακτογραμμές επικαλύπτουν ναι, αυτά. Γιώργο, μην βιάζεσαι. Αυτό ακριβώς το επεσήμανα. Ότι το ΝΑΤΟ, εκείνο το οποίο δεν θέλει, είναι να κατεβαίνει ο ρωσικός στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν εμείς λοιπόν διεκδικήσουμε τα 12 μίλια, ο ρωσικός στόλος, μόνο με άδεια μπορεί να πάρει διέλευση. Όχι, δεν χρειάζεται άδεια. Μπορεί να κατέβει με αυλαβή διέλευση. Δηλαδή με κατεβασμένα τα κανόνια. Με αυλαβή διέλευση. Όπως θέλει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΝΑΤΟ το θέλει. Γιατί το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, όταν θα βγαίνει ο ρωσικός στόλος από τα νερά της Σουηδίας και Δανίας. Αυλαβή. Διέλευση θα κάνει. Τώρα λοιπόν το ΝΑΤΟ το είχε ανάγκη αυτό το δικαίωμα. Κι όμως βλέπεις. Ακριβώς. Καταλήγουνε στα 6 μίλια. Εάν καταλήξουμε στα 6 μίλια. Μας περιπτώσει. Και αυτό είναι μια παράνοια που δεν μπορείς να την αιτιολογήσεις. Ακούστε τώρα. Γιάννη, μπορώ να σε ρωτήσω μια στιγμή, να διευκρινίσεις λίγο αυτό που είπες. Πώς αντιδρούσαν, δηλαδή, σε τι αντιδρούσαν, στο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Οι Έλληνες βουλευτές που είπες πριν. Στον καθορισμό όμως από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και για την Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα δηλαδή. Ναι, στον καθορισμό όμως και μετά για το θέμα των εταιριών. Γιατί δεν το έχουμε κάνει ακόμα, καλά τα λέει ο Γιάννος. Άμα ήταν. Το θεωρούσαν πρόκληση. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το θεωρούσαν πρόκληση. Σε κάποιο άλλο στάδιο θα αναφερθώ και σε ονόματα και μπορεί να του προκαλέσετε να έρθουν και στο ραδιόφωνο. Όχι τώρα. Αλλά λέω τώρα που βλέπω το χάρτη εγώ μπροστά μου. Έχω ένα χάρτη μπροστά μου που βλέπω τη διαφορά των 12 με τα 6 ναυτικά μίλια. Θα το δημοσιεύσω την Κυριακή. Μάλιστα είναι και στρατιωτικοί χάρτε. Βλέπω ότι με αυτό που έχει πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τις θαλάσσιες ζώνες που υρίσκονται παρόντως στο Διεθνές Δίκαιο, δεν υπάρχει τέτοια ορολογία. Είναι
η υφαλοκρηπίδα μαζί με την αρρώστια. Εάν είναι στο τραπέζι η υφαλοκρηπίδα μαζί με την αρρώστια, ξέρετε τι συμβαίνει, συζητάμε για την γαλάζια πατρίδα. Ανοίξτε το χάρτη παρακαλώ. Θα δείτε τι λέω. Θα καταλάβετε τι λέω. Ότι δηλαδή δέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συζητήσει για την οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί ο Γιώργος είπε κάτι και το έχει ξαναλεχθεί. Μα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Είναι κυριαρχικά δικαιώματα επί τη βάση του διεθνούς δικαίου της Ελλάδος. Ναι ή όχι. Έχουμε χάσει την αίσθηση τι είναι επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, το οποίο δεν επικαλούμαι εγώ. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Μπορεί να υποστηρίξω ότι αυτό επιβάλλονται τα συμφέροντα και τα λοιπά, ότι είναι... Ακούω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακούω τον Υπουργό Εξωτερικό, τον Υπουργό Άμυνας να μιλούν για διεθνές δίκαιο. Ωραία. Τι συζητάμε επί τη βάση του διεθνούς δικαίου? Να μας δώσει εμάς η Τουρκία. Ακούω. Θα σου πω τι ζητάμε. Δεν βρίσκω λογική. Ένα λεπτό να γίνει και διάλογος. Λέγε Γιώργο, τι ζητάμε. Θα σου πω τι ζητάμε. Θα έπρεπε σε αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Γιάννης, αν είχαμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία μπορούσε και ήθελε να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα, θα έπρεπε να πει ότι κοιτάξτε, δεν θα μετατρέψουμε το γείτονά μας στην Αλβανία σε μαγαζάκι της Τουρκίας για να μας δημιουργεί προβλήματα, ώστε να καθόμαστε κάτω στα τέσσερα όπως κάθεται ένα σκυλί που το διατάζει ο εκτελεστής. Και ο δικαστής που κρατάει παράνομα, κατά παράβαση στις αρχές, τις διεθνείς αρχές νομιμότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κύριου Μπεγλέρη, διώκεται νομικά από την Ελλάδα και χαρακτηρίζουμε persona non grata τον Έντι Ράμα. Έχουμε πολλά στοιχεία για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έπρεπε να γίνει. Και θα σου έλεγα εγώ αναφέρομαι... Ναι, το κατανοώ αυτό, αλλά εγώ αναφέρομαι στο Αιγαίο. Πώς το συγχαίω το ένα με το ναι, άλλο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ανοίγει την πεντάλια σε διάφορα ζητήματα. Μπράβο. Εγώ λέω όμως, στο Αιγαίο η Τουρκία ζητά από τα δικαιώματα μας. Σωστό ή λάθος? Πέστε μου, Αρκολά. Σωστό. Τι δικαιώματα έχει η Τουρκία για να καθίσουμε εμείς να συζητήσουμε? Εφόσον ακόμη και τα 12 ναυτικά μίλια δεν τα αναγνωρίζει και εμείς δεν τα ασκούμε. Ωραία. Τι θα συζητήσουμε? Άρα θα συζητήσουμε την οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Πάρτε το χάρτη, βγάρτε τα 12-6 ναυτικά μίλια και κάτι άλλο. Δείτε που αυθαίρετα, τα έχω μπροστά μου, η Τουρκία καθορίζει ασκήσεις στο Αιγαίο και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα... Αυτό το οποίο ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει με αθώο ύφος θαλάσσιες ζώνες είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Άρα συζητούμε πώς και σε ποιο ποσοστό θα δεχτούμε την ακύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος επί τη βάση του διεθνούς δικαίου για να εφαρμοστεί η πολιτική της γαλάζιας πατρίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν υπάρχει κάποιος, ακούω τη διαφωνία, πραγματικά να μου πει τι εμείς θα πάρουμε από αυτό το διάλογο των θαλάσσιων ζωνών. Τι θα δώσουμε που δεν έχουμε σήμερα. Ακούω τους υπόλοιπους, μπορεί να έχω λάθος. Επειδή ακούω αυτό... Άκουγα τα ελλαδικά κανάλια με μια αθωότητα. Δεν συμβαίνει τίποτε αν συζητήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν συμβαίνει. Τι θα συζητήσουμε για την υφαλοκρηπίδα, για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, τι να συζητήσουμε. Αν έχουμε δικαιώμα για ΑΟΣ. Ωραία, για την υφαλοκρηπίδα τι θα συζητήσουμε. Για τα 12 ναυτικά μίλια θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν έχω ακούσει.
συζητούμε ότι βάζει η Τουρκία στο τραπέζι. Μα εμείς τη βάζουμε τελευταία, στο τραπέζι. Το τελευταίο αυτό φόρουμ που κάνα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Να σου πω κάτι. Βέβαια τα διάβασα αυτά τα ίδια. Ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μεγαλοστέλεχος, CEO, δηλαδή διευθύντας σύμβουλος τεράστιας εταιρείας, ξέρεις τι με ρώτησε. Δεν τα διάβασε αυτά τα πράγματα ή τον ενδιαφέρει η περιοχή. Με ρώτησε τι έχετε πάθει εσείς στην Ελλάδα. Κινέζος στην καταγωγή. Τι έχετε πάθει εσείς στην Ελλάδα. Πώς επιτρέπετε στους εαυτούς σας να διολυσταίνουν σε τέτοια ατοπήματα. Τι έχετε πάθει. Αυτό ρωτήσε και αυτή είναι και η ερώτηση δικιά μου. Τι έχουμε πάθει ρε παιδιά. Ποιο φοβόμαστε. Τους Τούρκους. Ας βγουν. Τους έχουμε σε τρεις ημέρες. Σε 72 ώρες τους έχουμε τελειώσει. Ας βγουν. Και δεν θα πει κανένας τίποτα. Ξέρεις γιατί, Γιάννο. Γιατί και η Ελλάδα και η Κύπρο αποτελούν τον κορονίδα του διεθνούς νομιμότητας. Είμαστε εμείς που μισό αιώνα υπομένουμε την παράνομη κατοχή ενός τμήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενός τμήματος του Ελληνισμού, γιατί κάποιοι στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν να χαλάσουν τα μεγάλα deals των οπλικών συστημάτων. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι είμαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι είναι, θα είμαστε όταν πούμε το μεγάλο ναι. Και επειδή βλέπω αυτό το οποίο ειρωνικά αποκαλώ κουκουέ Κολονακίου, όχι ότι έχω τίποτα με το κουκουέ, αλλά κάποιοι οι οποίοι το παίζουν υπερπατριώτες, έχουν φορέσει το μανδύα του υπερπατριώτη γιαλαντζή με την αριστερά και είναι το γνωστό κουκουέ Κολονακίου που τα λύνουν τα προβλήματα στον Τζάξον. Κάθονται και πίνουν καφέδες και συζητάνε ώρες και μέρες ατελείωτες και δεν γίνεται τίποτα. Αντί για να πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα και να πούν ως εδώ και μη παρέκει. Τρεπόμαστε που συζητάμε με στελέχη των ειδικά του χώρου του ενεργειακού στο εξωτερικό. Τρεπόμαστε, δεν ξέρω τι να τους πούμε. Παιδιά, δεν μου απαντήσατε όμως. Τι θα συζητήσουμε στις θαλάσσιες ζώνες. Τι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά. Στο είπα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Εκείνο το οποίο ζητάμε είναι να μην πετάνε πάνω τα νησιά και να μην μας λένε θα έρθουμε βράδυ. Άμα παρακολουθήσεις τα κανάλια μας δύο εβδομάδες τώρα, ιδίως εκείνο τον Τούρκο που βγαίνει από την Κωνσταντινούπολη, η ευκαιρία μας, η μεγαλύτερη ευκαιρία μας, δεν βλέπετε μπροστά σας. Και όλοι μαζί να επιβεβαιώνουν αυτό. Η μεγάλη μας ευκαιρία. Ευκαιρία σε τι. Καημό είχαμε να μας πει καλημέρα ο Ταγίπ. Καημό είχαμε να μας καλέσει να πιούμε τσάι. Και να πει και την ωραία την κουβέντα αυτή. Δεν πρέπει να δημιουργούμε λέει άλλους εχθρούς λέει. Ναι, ναι. Πρέπει η να... Τούρκια, Αντρέα, οι Τούρκοι... Πριν 100 χρόνια πήραν ένα καλό μάθημα από τον Κουντουριώτη. Όταν τότε πήγαν να ξεμητήσουν από τα στενά των Δαρδανελίων, ένα βαπόρι ξανάβαλε μέσα. Κάνανε 25 χρόνια να ξαναβγούνε. Δε, πόσα? 25 χρόνια. Παραπάνω, τι 25. Ούτε τα καρδιά μέσα. Και χάρη τους έκανε ο Κουντουριώτης που δεν το κόψε προς τα πάνω να μπει μέσα στη Μαύρη Θάλασσα και να τους κυνηγάει μέχρι τις ακτές της Ουκρανίας. Χάρη τους έκανε ο Κουντουριώτης. Γιατί είχε άλλα μέσα στο μυαλό του. Λοιπόν, αυτό λείπει τώρα εδώ από την Ελλάδα. Λείπει κάποιος που να τους κόψει τα τζαμπουκά και να τους ξαναστείλει μέσα στα Δαρδανέλια και να τελειώνει η ιστορία. Γιατί είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα άλλο. Καμία άλλη γλώσσα. Αυτά πήγαν να κάνουν στους Ρουμάνους στη Μαύρη Θάλασσα και πήγαν να κλέψουν λαό και από τους Ρουμάνους και από τις άλλες χώρες. Και βγάλαν οι Ρουμάνοι κάτι σαπάκια που είχαν γιατί δεν είχαν τίποτα σοβαρά όπως έχουμε εμείς. Τους ρίξαν από 5 κανονιές, μια, δυο, την τρίτη φορά την κοπανίσανε. Και μοιράστηκε η Μαύρη Θάλασσα. Με μια συνθήκη που δεν την έχει υπογράψει η Τουρκία, δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία, αλλά επειδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, την υπέγραψε μέσω των μέσων της μέσης απόστασης, την υπέγραψε μια χαρά. Όταν είδε ότι δεν την παίρνει. Όταν τους έχουμε εμείς και καθόμαστε και συζητάμε και χρησιμοποιούμε τη διπλωματία, πού, παντού. Δεν χρειάζεται. Η διπλωματία θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματία. Από ένα σημείο και μετά. Δεν έχουμε διπλωματία. Τι διπλωματία. Και συζητήσουμε διπλωματία. Λοιπόν, αγαπημένοι, δυστυχώς δεν μου επιτρέπει το ρολόι.
να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Αλλά το σανιδώσαμε το πράγμα. Λοιπόν, την αγάπη μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.